πρώην δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη και φίλοι της Μορφωτικής Στέγης Ιεράδρας. Χαιρόμαστε για την παρουσία όλων σας. Βέβαια ξέρετε ότι είμαστε το παλαιότερο πολιτιστικό σωματείο της Ιεράπετρας με συνεχή δράση εδώ και 60 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια η σκοπή του καταστατικού μας ήταν οδηγή μας για την πνευματική ανάπτυξη των μελών αλλά και των κατοίκων της περιοχής μας. Με διαλέξεις, με μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές έχουμε επισκεφτεί 26 αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Μέσα στην Κρήτη, δεν έχουμε βγει έξω από την Κρήτη, στο μέλλον ίσως. Οργανώνουμε εκθέσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις με θέμα καλλιτεχνικά, καλλιτεχνικές και επιστημονικές. Κάναμε εκθέσεις της παλιάς φωτογραφίας, έκθεση του μηχανισμού των αντικυθύρων, του έργου του Βίπτη Μέμου Μακρύ. Κάνουμε διαγωνισμούς και βράβευση πνευματικού έργου. Ήδη διανύουμε τον 20ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Μαντινάδας. Κάνουμε συλλογή και διάδοση αρχαιολογικών και λαογραφικών γνώσεων πάνω καθώς και με εκλαήκευση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πολιτιστική μας κληρονομιάς, με την έκδοση εντύπων και βιβλίων, έχουμε εκδώσει 10 βιβλία, 4 ετήσια ημερολόγια, με την ίδρυση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με την ονομασία Μαρία Λιουδάκη και Αναγνωστηρίου, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στους αρχικούς όρους ίδρυσης του Συλλόγου μας. Αριθμούμε 130 ενεργά μέλη και πλήθος φίλων που μας παρακολουθούν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μας, που είναι πάντοτε ανοιχτές. Τα τελευταία χρόνια συνδεθήκαμε μέσω της βιβλιοθήκης με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Feature Library και οργανωθήκαμε μαζί με 120 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, 4 από την Κρήτη, με σκοπό το άνοιγμα της βιβλιοθήκης σε καινοτόμα προγράμματα δραστηριότητας και προώθηση της ανάγνωσης στην τοπική κοινωνία. Ήδη ξεκινά η προετοιμασία για το φετινό καλοκαίρι. Ήδη η συνεργάτης μας, η Μαρία Κουτσοποδιώτη, θα επισκεφθεί τη Βέρεια το Μάρτιο για να προετοιμάσουν τις δράσεις του καλοκαιριού. Η βιβλιοθήκη, συμβατική και ηλεκτρονική, αποτελεί ένα πόλο έλξης τόσο σε μικρούς όσο και σε ενήλικες αναγνώστες με τους 24.000 τόμους που διαθέτει. Είναι ένα σημείο δούνε και λαβή της πόλης μας και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της συνεχούς ανανέωσης με υλικό τόσο στο λογοτεχνικό τμήμα όσο και στο γενικό γνώσεων. Η χρονιά αυτή, θέλοντας να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια από την ίδρυσή μας, θα είναι επετειακή και σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις θα ενταχτούν σε αυτόν τον εορτασμό. Θα καταρτιστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο βιβλίο και στη βιβλιοθήκη. Στις 23 Απριλίου του 1616 έφυγαν από τη ζωή δύο μεγάλα ονόματα των γραμμάτων. Ο Ισπανός συγγραφέας του Δον Κιχώτη, ο Μικέλ ντε Σερβάντες, και ο Άγγλος δραματουργός, Βίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO έχει καθιερώσει την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Στην Καταλωνία την ημέρα αυτή γιορτάζεται η μέρα των βιβλίων και των ρόδων, μια τοπική παραλλαγή της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου που συνδυάζεται με την εορτή του προστάτη της περιοχής Αγίου Γεωργίου.
Η μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουν θα είναι η 23η Απριλίου, η μέρα που η Ιερά Πέτρα γιορτάζει τον Πολιούχο της, τον Άγιο Γιώργιο. Θα εορτάσουμε για πρώτη φορά και πιστεύουμε ότι θα γίνει θεσμός. Μια έκθεση βιβλίου με βιβλία από την βιβλιοθήκη μας που δεν δανείζονται και θεωρούνται σπάνια. Ένα παζάρι βιβλίων σε συνεργασία με τους βιβλιοπόλες της πόλης μας από 23 έως 25 του Απρίλη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια ομιλία με θέμα την εξέλιξη του βιβλίου με ομιλητή τον ιστορικό Γιώργο Παναγιωτάκη την Παρασκευή 25 Τετάρτη στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Την ίδια μέρα θα παραμευτούν τα παιδιά των γυμνασίων της Ιεράπετρας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό που ήδη έχει προκηρυχθεί από εμάς με θέμα το βιβλίο «Ένα παράθυρο στο μέλλον». Θα ενταχθούν και άλλες εκδηλώσεις για αυτή τη χρονιά, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο μέλλον. Αυτό είναι ένα μίνι πρόγραμμα και μία μικρή έτσι εξιστόρηση της δράσης της μορφωτικής στέγης στα 60 χρόνια. Την ημέρα που θα κάνουμε την ομιλία με τον κύριο Παναγιωτάκη, ίσως παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά το έργο της μορφωτικής στέγης. Θα ήθελα τώρα το συμβούλιο μου να έρθει για να κόψουμε την πίτα μας. Θα ήθελα να σας πω ότι θα παρακαλούσα όλα τα μέλη μας, εάν νομίζουν ότι οφείλουν τη συνδρομή τους να μας την δώσουν, όχι σήμερα, αλλά κάποια άλλη ώρα, γιατί έχουμε οικονομικά, είμαστε πολύ δύσκολα και ίσως και γι' αυτό το λόγο θα βγει ένας μικρός, έτσι, μια μικρή λαχιοφόρα αγορά. Βάζουμε ένα DVD player και έχουμε εδώ τους λαχνούς. Εδώ γράφει βέβαια 2 ευρώ, αλλά λόγω της οικονομικής στενότητας κάθε λαχνός θα κοστίζει 1 ευρώ, κάνουμε 50% έκπτωση δηλαδή. Θα θέλαμε τη συμπολή σας και γι' αυτό. Λοιπόν, να ευλογήσουμε την πίτα μας. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε να μας κόψετε την πίτα. Ελάτε μαζί μας. Του Θοδωρή καλά, ο ρεπόρτερ, ναι, ναι. Να το ευχαριστούμε όλους. Το Συμβούλιο ευχαριστεί.